Αυτό είναι ένα φυτό. Και αυτό είναι ένα φυτό. Αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φυτά. Μια μια. Φυτό, το, 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 φυτό, φυτό, φυτά. Όχι φυτό. I just bought a fucking bed. Έλα, εδώ κάτω είμαι. Άραξα λίγο γιατί κάνουμε διάλειμμα τώρα. Λοιπόν, φυτό. Φυτό καταλήγουμε, χρησιμοποιώντας και κάνοντας κατάχρηση των social media. Γιατί ρε Τζόνατον, αφού, μα, μου. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε φορά που εσύ βλέπεις ένα κόκκινο ταμπελάκι με like ή έτσι, έτοιμα φιλίας ή ένα comment, ο εγκέφαλός σου παράγει κάτι το οποίο λέγεται ντοπαμίνη. Ωραία. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θυστικό και γι' αυτό προσκολιόμαστε στο κινητό πάρα πολύ και χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Εκτός από αυτό όμως, έχει γίνει μια έρευνα πρόσφατα για το πόσο επηρεάζει το social media την ψυχολογία μας και πόσο πολύ την επηρεάζει αρνητικά. Γιατί εμείς ακολουθούμε διάφορα είδωλά μας στο Instagram και τι κάνουμε, κάνουμε σύγκριση του εαυτού μας με αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε ένα τέλειο σώμα ή βλέπουμε μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, έναν επιτυχημένο άνθρωπο με πολλά χρήματα ή κάποιον ο οποίος κάνει φοβερά πράγματα και ζει την ονειρική ζωή. Και εμείς συγκρινόμαστε και νιώθουμε άσχημα με τον εαυτό μας και πέφτουμε ψυχολογικά. Αλλά αυτό το πιο τρελό από όλα είναι ότι ξεχνάμε, παιδιά, ότι είναι μια φωτογραφία. Είναι κάτι το οποίο βλέπεις, αλλά δεν ξέρεις την προϊστορία. Δεν ξέρεις πόση δουλειά, πόσες ατελείωτες νύχτες έχει ξενυχτήσει αυτός ο άνθρωπος για να πετύχει το όνειρό του. Το πόσο σκληρά έχει δουλέψει για να φτάσει εκεί πέρα. Και επίσης ξεχνάμε πόσοι προσπάθησαν και δεν έχουν φτάσει εκεί πέρα. Πόσοι χάθηκαν στη διαδρομή. Αυτούς δεν τους βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε μόνο όσοι πετυχαίνουν. Γι' αυτό το ξεχνάμε. Ξέχασα τι ήρθα να κάνω, φίλε. Έχω εθιστεί, είναι ωραία. Έκπληξη! Επίσης, συνειδητά όμως, θέλω να σκεφτείς το πόσο χρόνο καταλαμβάνει αυτό από την ημέρα σου. Πόσο χρόνο είσαι στο Instagram, πόσο χρόνο είσαι στο Facebook. Γιατί με το που βαριόμαστε, η τάση αυτή που έχουμε είναι να κάνουμε αυτό. Σηκώνουμε το κινητό, το βγάζουμε την τσέπη και σκρολάρουμε, παιδιά. Σκρολάρουμε με τον αντίχειρα και περνάνε έτσι οι ώρες ατελείωτες. Μπορεί να πάμε για χέσιμο και το χέσιμο να γίνει 30 λεπτό. Έτσι. Χέσιμο χωρίς κινητό δεν γίνεται έτσι. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Μιλάμε, ναι, επικοινωνούμε εδώ πέρα έτσι. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι χάνουμε τόσο χρόνο και το βάζουμε προτεραιότητα. Αντί να βάζουμε προτεραιότητα να κάνουμε πρώτα όλα τα σημαντικά πράγματα, το να διαβάσουμε, ξέρω εγώ, να δουλέψουμε, να κάνουμε τη γυμναστική μας, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία για μας την ημέρα. Με το που βαριόμαστε, βγάζουμε το κινητό και φεύγει ο χρόνος από το παράθυρο. Πετάει, έφυγε. Και τι γίνεται στο τέλος, αγχωνόμαστε. Έχεις πει ποτέ την έκφραση μακάρι να είχα πιο πολύ χρόνο στην ημέρα μου. Ωραία, πέτα το κινητό από το παράθυρο και θα δεις, φίλε. Δεν θα ξέρεις τι να πρωτοκάνεις, τι να κάνεις την ημέρα σου. Θα κουραστείς από το πόσα θα προλαβαίνεις. Δοκίμασε μία, δύο μέρες, μία εβδομάδα. Άσε το κινητό απ' έξω. Απενεργοποιείς τα social media και δες πραγματικά. Έκπληξη! Το νου σου, ρε, με προσέχεις όταν σου μιλάω. Γι' αυτό το κάνω αυτό, να σε ξυπνήσω. Να νιώσεις το να βαριέσαι. Νιώσε το στο πετσί σου. Κάτσε και κοίτα το ταβάνι, φίλε. Και ξαφνικά θα δεις το πόσο πιο δημιουργικός είσαι. Γιατί αυτό που μας κάνει το social media είναι φυτό. Μας κάνει παθητικούς ανθρώπους. Τρώμε άπλετο χρόνο από την ημέρα μας, πετώντας από το παράθυρο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Την αλυσιδωτή αντίδραση του στρες και του άγχους που προκαλείται από το να τρώμε τόσο χρόνο στα ανούσια αντί για τα σημαντικά, είναι αυτό το οποίο μετά πάει αλυσιδωτά σε καταθλίψεις, μαλακίες, ξέρω εγώ, το ένα και το άλλο. Και γενικά ένα ανικανοποίητο συνέστημα το οποίο μας καταβάλει. Οπότε αυτά είχα. Ναι, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι, αφήστε μου ένα σχόλιο, κοινοποιήστε το. Βοηθήστε το κανάλι γενικά. Τα καλύτερα έρχονται. Πήγαμε για Λισαβόνα.